Τι επικαλείται ο κύριος Τσίπρας, υπουργοί, βουλευτές και άλλα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ για να πάρουν σήμερα την ψήφο εμπιστοσύνης? Τη Συμφωνία των Πρεσπών. Ακούσαμε εδώ και τον κύριο Κοντζιά να αναπτύσσει τη θέση του για αυτή. Το ΚΚΕ λέει για μια ακόμη φορά ότι αυτή η συμφωνία είναι επικίνδυνη για τους λαούς της χώρας μας και των γειτόνων μας, γιατί ακριβώς έγινε για να εντάξει την γείτονα χώρα στο ΝΑΤΟ. Και το ΝΑΤΟ δεν είναι δύναμη ασφάλειας και σταθερότητας. Είναι δύναμη πολέμου. Είναι δολοφονικός οργανισμός. Αυτό το κρύβετε όλοι σας, γι' αυτό δεν μιλά κανείς, γιατί όλοι σας συμφωνείτε ιδιαίτερα με αυτή την απόφαση, με αυτό το σχεδιασμό του ΝΑΤΟ και των υπεριαλιστικών οργανισμών. Επικαλούνται επίσης θετικά νομοσχέδια, που όπως λένε τώρα, μιας που τελειώσε το μνημόνιο και η αυστηρή εποπτεία, μπορούν να τα φέρουν. Όμως, ποια είναι η αλήθεια? Τα μνημόνια είναι σε ισχύ όλα και όλα τα μέτρα, όλοι οι εφαρμοστικοί νόμοι που έχουν υπάρξει μέχρι τώρα, πάνω από 700, καθώς βέβαια και η επιτροπία η οποία συνεχίζεται. Μιλούν συγκεκριμένα για την αύξηση του κατώτερου μισθού. Κατηγορεί ο ΣΥΡΙΖΑ τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ ότι το 2012 με την πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου μείωσαν το κατώτατο μισθό από 751 σε 586 και 511 αντίστοιχα για τους νέους κάτω των 25 ετών. Μία μείωση δηλαδή 165 και 200 ευρώ αντίστοιχα μηνιαίως. Ναι, έτσι είναι. Αυτό έκανε η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, καθώς και το ΛΑΟΣ, που σήμερα παρουσιάζεται διαφορετική. Ο τότε ΣΥΡΙΖΑ έσυζε τα ρούχα του. Τι έκανε μετά όταν έγινε κυβέρνηση? Διατήρησε στα 4 χρόνια τους μισθούς πείνας και τον επέσχυντο υποκατώτατο μισθό. Απέρριψε την πρόταση νόμου των 513 οργανώσεων, όπως και όλα τα άλλα κόμματα, που κατέθεσε μόνο το ΚΚΕ, όπως βέβαια απέρριψε και την τροπολογία που καταθέσαμε τελευταία με αφορμή την τροπολογία Αχτσιόγλου, που έκανε ιδιοκτησία της τον νόμο Βρούτσι, που πρόβλεπε ότι ο κατώτερος μισθός θα καθορίζεται με υπουργική απόφαση. Όταν ψήφισε η Νέα Δημοκρατία τον νόμο Βρούτσι, ο ΣΥΡΙΖΑ τότε δεσμεύονταν απέναντι στους εργαζόμενους ότι θα επαναφέρει το κατώτερο μισθό στα 751 ευρώ. Θα καταργήσει τον υποκατώτατο και θα επαναφέρει τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Τι έκανε ως κυβέρνηση? Είπαμε ότι έφερε την τροπολογία Αχτσιόγλου, που ενεργοποιεί τον νόμο Βρούτσι. Όλοι εσείς που μας βλέπετε τώρα, σας λέμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία καταργούν μόνιμα τις συλλογικές διαπραγματεύσεις για τον κατώτατο μισθό. Η κάποια αύξηση σήμερα μπορεί να γίνει μείωση αύριο. Τα κριτήρια του νόμου διασφαλίζουν τα συμφέροντα των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων. Ο κατώτερος μισθός διαμορφώνεται τόσο όσο θα υποδεικνύουν οι μηχανισμοί του αστικού κράτους και των ισχυρών εργοδοτικών ενώσεων. Αυτό δεν είναι θετικό μέτρο. Είναι αντιδραστικό μέτρο, κύριοι της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, ΑΝΕΛ, αλλά και όσων θα ψηφίσουν αυτό το μέτρο. Βρίσκεται σε πλήρη αντίθεση με τις ανάγκες των εργαζομένων, με την ίδια την ταξική διεκδίκηση, με το ελάχιστο δικαίωμα των εργαζομένων να αγωνίζονται για αυξήσεις στους μισθούς, για βελτίωση των όρων εργασίας. Η κυβέρνηση διαρρέει πως η αύξηση του κατώτατου μισθού θα είναι στο 7 με 8% στα 630 ευρώ περίπου μεικτά. Τι αποδεικνύει αυτή η διαρροή?
ότι και σε αυτή την περίοδο, την μεταμνημονιακή όπως τη λέτε, ο κατώτατος μισθός θα παραμείνει μειωμένος κατά 120 ευρώ το μήνα σε σχέση με τα 751 ευρώ που ήταν το 2012 και σε μια νύχτα έγιναν 586. Η Νέα Δημοκρατία θέσπισε τον υποκατώτατο μισθό, τις ελαστικές μορφές, τη δουλειά των νέων με 300 ευρώ χωρίς άλλα δικαιώματα. Τι υποκρισία όμως. Ακούσαμε τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας σήμερα να χύνει κροκοδίλια δάκρυα για τη γενιά των 360 ευρώ. Είναι γέννημα αυτή η γενιά της ίδιας πολιτικής και της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ. Τι έκανε η κυβέρνηση με το έσχος του υποκατώτατου μισθού με τη γενιά των 360 ευρώ. Διατήρησε 4 χρόνια τον υποκατώτατο μισθό και τώρα ισχυρίζεται ότι θα το καταργήσει, αλλά ταυτόχρονα δεσμεύτηκε στους επιχειρηματικούς ομίλους ότι θα επιδοτήσει τις εγωδοτικές ασφαλιστικές εισφορές στο 50%. Έτσι, η κατάργηση του υποκατώτατου μισθού θα επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό, αντί για τις επιχειρήσεις που απασχολούν νέους εργαζόμενους. Θα το φορτωθούν πάλι τα εργατικά λαϊκά νοικοκυριά μέσα από την φορολογία. Ενημερώνουμε τους εργαζόμενους ότι η όποια αύξηση κάποιων ευρώ στον κατώτατο μισθό θα εξαναμειστεί από την προνομοθετημένη μείωση του αφορολόγητου το 2020, που από το 8.636 αφορολόγητο μειώνεται στο 5.681 ευρώ, με επιβάρυνση τα 470 ευρώ επιπλέον ετησίως. Θα εξαναμειστεί επίσης από την κλιμάκωση της επίθεσης στο λαϊκό εισόδημα με τους κάθε είδους φόρους και χαράτσια. 1 δις ευρώ παραπάνω φόρους προβλέπει ο κρατικός προϋπολογισμός για το 2019. Θα εξαϊλωθεί η όποια αύξηση από τις συνεχείς ανατιμήσεις σε βασικά αγαθά λαϊκής κατανάλωσης. Πρέπει να πούμε ότι η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων κατέθεσε το πόρισμα προς το Υπουργείο Εργασίας για τη διαμόρφωση του κατώτατου μισθού. Σύμφωνα με αυτό, ακόμα και μια αύξηση του κατώτατου μισθού κατά 10% θα οδηγήσει σε αύξηση του μισθολογικού κόστους μόλις 2,86% στο σύνολο της οικονομίας. Ενώ για τις μεγάλες επιχειρήσεις με πάνω από 50 εργαζόμενους η επιβάρυνση στο μισθολογικό κόστος υπολογίζεται σε μόλις 1%. Γιατί την ίδια στιγμή, για λογαριασμό των μονοπωλιακών ομίλων, η κυβέρνηση διατηρεί άθικτο όλο το αντεργατικό οπλοστάσιο. Όλες τις μορφές ευελιξίας που αυξάνουν την κυδοφορία τους και την εκμετάλλευση εργατικής τάξης. Από 10% οι ευέλικτες μορφές στο σύνολο των εργαζομένων το 2013, σήμερα εκτινάχθηκε στο 22%. Το 2018, από τις νέες θέσεις εργασίας που δημιουργήθηκαν, το 61% ήταν μερικής απασχόλησης, εκπεριτροπής εργασίας, ορομίσθη και άλλες τέτοιες μορφές. Η κυβέρνηση πλασάρει την αύξηση του κατώτατου μισθού ως τη μεγάλη ανατροπή. Ισχυρίζεται ότι στηρίζει την εργασία, ότι αρχίζει να επανέρχεται η κανονικότητα, ότι είναι φιλεργατική η κυβέρνηση. Η ίδια Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων όμως τους διαψεύδει, αφού όπως είπαμε η αύξηση του μισθολογικού κόστους είναι μόλις 1%, στα όρια δηλαδή που υπέδειξαν οι επιχειρηματικοί όμιλοι. Είναι χαρακτηριστικό ότι ενώ το 2017 η συνολική απασχόληση κατά 27%, ήταν 27% σε σχέση με το 2011, η μισθολογική δαπάνη των επιχειρήσεων μειώθηκε κατά 6,3%. Σωρευτικά, η πολιτική τόσο της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ όσο και του ΣΥΡΙΖΑ οδήγησε σε τόσο χαμηλά επίπεδα το κατώτατο μισθό και το ορομίσθιο που όπως συμπεραίνεται στο πόρισμα των εμπειρογνωμόνων σε όρους αγοριστικής δύναμης βρίσκεται σήμερα στα ίδια επίπεδα με το 1980 και σε ποσοστό 4,2% κάτω από το επίπεδο του 1995. Ισχυρίζονται βέβαια
ότι επαναφέρουν τις κρατικές συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Λένε ψέματα. Μόνο 10 κρατικές συλλογικές συμβάσεις στα χαρτιά επεκτάθηκαν. Και λέμε στα χαρτιά γιατί εφαρμόζονται εκεί που οι εργαζόμενοι οργανώνονται στα σωματεία τους, εκεί που διεκδικούν με όλες τις συνέπειες. Με τρομοκρατία, με απειλές, με απολύσεις. Το 90% των εργαζομένων είναι χωρίς καμία συλλογική σύμβαση. Γιατί οι εργοδότες δεν προσέρχονται όταν τους καλούν οι συνδικαλιστικές οργανώσεις και έχουν την πλήρη ελευθερία μέσα από την ανατροπή του νόμου που προβλέπει τις συλλογικές διαπραγματεύσεις. Με αυτό το αντεργατικό οπλοστάσιο οι επιχειρήσεις επιβάλλουν την εργασιακή ζούγκλα, επιβάλλουν τη διαρκή καθήλωση των μισθών. Αυτό είναι το επίτευγμά σας, αυτό το ρίσκο παίρνετε. Το διαρκές τσάκισμα της εργατικής λαϊκής οικογένειας, την πολιτική διατήρησης της φτώχειας, της αβεβαιότητας, της ανασφάλειας, ιδιαίτερα των νέων παιδιών. Δεν μπορεί να ξεγελάσετε την εργατική λαϊκή οικογένεια με γλυφιτζούρια, με ανακατανομή της ανεργίας και της φτώχειας. Αυτές τις ταξικές αντεργατικές πολιτικές, τις αξιώσεις των μονοπωλιακών ομίλων, των εμπειριαστικών χωρών, εφαρμόζει στην μεταμνημονιακή περίοδο η κυβέρνηση χρησιμοποιώντας την καταστολή, την τρομοκρατία και τη χρήση κάθε άλλου μέσου για την υποταγή των εργαζομένων και του λαού, για την παρεμπόδιση της συμμετοχής τους στους αγώνες. Γι' αυτό νομοθέτησε η κυβέρνηση το νόμο για τις απεργίες που καταργεί ουσιαστικά αυτό το δικαίωμα. Και δεν διστάζει τέλος να παρουσιάζεται με τη μάσκα του αριστερού, να επικαλείται τους αλήγιστους της αξικής πάλης, τους νεκρούς κομμουνιστές από το αστικό κράτος στο κεφάλαιο της κυβερνήσης τους, για να δημιουργήσει συγχύσεις στο λαό. Έχετε την εμπιστοσύνη των επιχειρηματικών ομίλων, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ΝΑΤΟ, των ΗΠΑ, όπως πριν είχε η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Το ΚΚΕ ψήφο εμπιστοσύνης δεν δίνει και καλεί το λαό σε συμπόρευση με το ΚΚΕ. Γιατί χωρίς δυνατό ΚΚΕ οι εργαζόμενοι δεν θα έχουν δύναμη στον αγώνα για την κάλυψη των απολειών τους, για τη διεκδίκηση των σύγχρονων αναγκών.